Αδίστακτοι, αμετανόητοι και άκρως επικίνδυνοι, οι 4 Αλβανοί κακοποιοί που έπεσαν στα δίχτυα της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου μοίραζαν κοκαίνη σε νυχτερινά μαγαζιά χωρίς σταματημό. Οι σεσημασμένοι διακινητές που έχουν καταγράψει πολλαπλές συλλήψεις στο παθητικό τους συνέχιζαν ανενόχλητη τη δράση τους, χρησιμοποιώντας εξωτερικούς χώρους για την απόκρυψη των ναρκωτικών, ώστε να είναι καθαροί σε κάθε περίπτωση ελέγχου. Η δίωξη ναρκωτικών Ηρακλείου ξετρύπωσε γρήγορα την τελευταία καβάτζα τους σε ένα καλαμιώνα κοντά στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, ξεκινώντας έτσι την αντίστροφη μέτρηση για τη νέα σύλληψή τους. Ο επικεφαλής της συμμορίας, που θεωρείται αδίστακτος και άκρως επικίνδυνος, αποδείχτηκε ότι κυκλοφορούσε οπλισμένος, με τους αστυνομικούς να θεωρούν βέβαιο ότι είχε κάθε πρόθεση να χρησιμοποιήσει το πιστόλι που είχε δίπλα του μέσα στο αυτοκίνητο. Παρά το γεγονός ότι προσπάθησε να διαφύγει και επιτέθηκε στους αστυνομικούς, δεν κατάφερε να πάει μακριά. Οι πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί φέρουν τον ίδιο πρωταγωνιστή σε πολλά επεισόδια σε μπαρ, όπου δεν έχει διστάσει να πυροβολήσει ανάμεσα στον κόσμο. Γι' αυτό και δεν του άφησαν περιθώρια όταν τον συνέλαβαν μαζί με έναν από τους συνεργούς του. Μέσα στο αυτοκίνητο βρέθηκαν το πιστόλι, 12 δόσεις κοκαίνης, περίπου 1.000 ευρώ και 5 κινητά τηλέφωνα. Σε ταυτόχρονη επιχείρηση που βρισκόταν σε εξέλιξη στο Γιόφυρο σε διαμέρισμα, συνελήφθησαν 2 ακόμη Αλβανοί συνεργοί τους. Στην κατοχή τους βρέθηκαν 6 δόσεις κοκαίνης, ένα ακόμη πιστόλι αλλά και 1.500 ευρώ.